Την Τρίτη το πρωί έγινε η δημοπράτηση του πρώτου κομματιού του έργου του Αναβάλου. Το κομμάτι αυτό, την υλοποίησή του, έχει αναλάβει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και αφορά τη συντήρηση και βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου. Όπως επανειλημμένως έχω δηλώσει και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, διότι εδώ και ένα χρόνο περίπου, γνωρίζετε ότι το συλλογικό έργο του Αναβάλου έχει χωριστεί σε 5 τομείς. Το έργο του Αναβάλου είναι ένα αναρτητικό έργο καθαρά. Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μπαλτατζής από την προηγούμενη κυβέρνηση με ένα προϋπολογισμό 47,5 εκατομμύρια ευρώ και είναι οι 5 τομείς. Ένας από τους τομείς αυτούς έχει εκχωρηθεί στην Ομαρχία Αργολίδος, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, να το υλοποιήσει. Είχε παραχωρηθεί από προηγούμενη κυβέρνηση, από την προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή νέα που προέκυψε μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου ακολούθησε τον ίδιο δρόμο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Εχθές λοιπόν κάναμε τη διαδικασία για την ανάδειξη διαδόχου, εργολήπτη. Εγώ λυπήθηκα, βέβαια βγήκε εργολήπτης με ένα ποσοστό έκπτωσης 55%. Πολύ μεγάλο ποσοστό έκπτωσης. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει αυτή η εταιρεία να υλοποιήσει αυτό το κομμάτι του έργου, αλλά εμείς σαν νομαρχία, σαν υπηρεσία, θα ελέγξουμε τα πάντα να δούμε ακριβώς εάν βάσει των προδιαγραφών που έχει γίνει η διακήρυξη συμμορφωθεί και ακολουθήσει αυτές τις προδιαγραφές του έργου. Ο ανάδοχος είναι η εταιρεία Δαλακλείδη. Είναι δοκιμασμένη εταιρεία, έχει κάνει και άλλα έργα, αλλά το ποσοστό που δίνει με 55% περίπου η έκπτωση είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο νόμος δυστυχώς λέει έτσι. Δηλαδή ο νόμος εδώ για μένα πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να παίρνει σε ένα έργο με 55%, 50% έκπτωση, τότε τι έργο θα κάνεις. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουν, πώς θα τα βγάλουν, γιατί τα έργα που έχουν υπολογιστεί οι προϋπολογισμοί τους από το κράτος είναι υπολογισμένοι με πολύ χαμηλά νούμερα, έτσι. Εννοείς ότι αμφιβάλλετε ενδεχομένως για την ποιότητα? Βεβαίως, αμφιβάλλω για την ποιότητα, για τα χρονικά όρια που θα έχουν κλπ. Το ύψος των χρημάτων που έχουν. Το προϋπολογισμό ήταν 1.900, αλλά αυτό το οποίο είναι 55% έκπτωση ήταν μισά. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κρυθεί, ας πούμε, από κάποιες επιτροπές και να βρεθεί ότι δεν μπορεί. Όχι, εμείς ο έλεγχος που θα γίνεται από την υπηρεσία θα είναι εάν το έργο γίνεται βάσει των προδιαγραφών που προβλέπει η διακήρυξη. Αυτά που έχουμε πει. Κύριε Νομάρχα, πότε θα υπογραφεί η σύμβαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τώρα με τον ανάδοχο πλέον που αναδείχνει? Πρέπει να περάσει ένα χρονικό περιθώριο, γιατί ενδεχομένως να γίνουν ενστάσεις. Όταν περάσουν αυτά τα χρονικά όρια, θα υπογραφεί η σύμβαση και θα προχωρήσει το έργο. Ήταν τώρα πολύ, περιμένουμε. Που υπέβαλαν έτοιμα για να γίνουν ανάδοχοι? Ναι, ήταν γύρω στις 15-17. Από όλη την Ελλάδα? Ναι, βέβαια, από όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία από πού είναι τελικά? Από εδώ, από την Κόρινθο είναι. Έχει κάνει και άλλα έργα. Το νοσοκομείο του Ναυπλίου κάνει η εταιρεία αυτή και διάφορα άλλα έργα. Δεν είναι πρώτη φορά που κάνει έργα. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχουμε καλές πληροφορίες για την εταιρεία, αλλά εμένα με ανησυχεί το μεγάλο, το υψηλό ποσοστό έκπτωσης που έχει δώσει. Εντάξει, αν τελικά τα καταφέρει με αυτό το ποσό, αυτό το κέρδος. Το κράτος. Όχι. Παραμένει στο κράτος. Όσο για τα υπόλοιπα έργα, κύριε Νομάρχα. Είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, βάσει των πληροφοριών που έχω, ότι πολύ σύντομα θα προκηρύξει τη νέα δημοπρασία τα 17,5 εκατομμύρια για την επέκταση των δικτύων στους Δήμους Άργους, Μικίνες, Κουτσοπόδη, Μηδέας κλπ. Οι άλλες έχουν γίνει, έτσι, οι δημοπρασίες για τη μελέτη προς την Επίδαυρο. Η μία και η άλλη προς την Ερμιονίδα. Δηλαδή είναι σε καλό δρόμο. Μένει μόνο το θέμα ο τομέας του φράγματος του αντλιοστασίου. Η κυρία Μπατζελή υπέγραψε την αναθεώρηση του προϋπολογισμού πριν μερικές εβδομάδες, βάσει του 21%. Ναι, έγινε η αλλαγή του ΦΠΑ. Γι' αυτό λέω κάθε. Φωνάζεται από την πρώτη στιγμή ότι η καθυστέρηση. Βεβαίως. Στοιχίζει. Άρα υπάρχει μια αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού, βλέπετε. Δεν βλέπετε ότι με τις εκτόσεις όμως που δίνουν οι εργολάβοι για να πάρουν το έργο, θα έχουμε και μεγάλη οικονομία. Αλλά μακάρι να γίνει το έργο με τις προδιαγραφές όπως έχουμε εμείς ζητήσει.